υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι η επαναπρόσληψη καθορίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό έπρεπε να ακολουθήσει το Υπουργείο και όχι από μία έκτου. Δηλαδή για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων υπάρχει επαναπρόσληψη από 1η του Μάη και των ξενοδοχείων υπαλλήλων από 20 του Μάη και όχι από 1 Ιουνίου. Ανοίγει λοιπόν, περνάει και το 1 Ιουνίου, δεν αφήνει η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή να μπουν οι εργοδότες. Τα βάζουν οι εργαζόμενοι πολλές φορές με τους εργοδότες γιατί δεν προχωρούν. Ο νόμος τους παραθέτει και από 1 εβδόμου. Τους λέει ότι θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου για τον Ιούνιο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί επακριβώς και να ξεκαθαριστεί στους εργοδότες η επαναπρόσληψη ότι θα μετρήσει από 1 έκτου. Εφαρμόζει οριζόντιες λύσεις ακόμη και για αυτούς που θα δουλέψουν με τα 535 ευρώ, που και αυτό είναι άδικο. Γιατί αλλιώς ήταν να δούλευε ένας και να αμοιβόταν με το βασικό μισθό και άλλος με την κλαδική του σύμβαση για 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά, όλοι θα αμοιφθούν με το 535 ευρώ. Μια σειρά δηλαδή ζητημάτων και θεμάτων που έχουμε θέσει επανειλημμένα στο Υπουργείο και δυστυχώς δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Θέλω να πάω στον κύριο Μωυσάκη να μου πει, γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, περιμένουμε διευκρινιστικές. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση και τον κύριο Χαλιαδάκη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων, να μας πει την δική του άποψη. Όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξει υποχρέωση εκ μέρους των ξενοδόχων από 1η Ιουνίου να κάνουν τις επαναπροσλήψεις και να ξεκινήσει το κομμάτι της αναστολής. Τι φοβάστε εσείς? Κοιτάξτε κύριε Κουμαντάκη, εμείς καθημερινά στο σωματείο το δικό μας... Γιατί δεχόμαστε... θα είναι υποχρέωση, το επενδυμίζω, και όποιος δεν το τηρήσει θα υπάρξουν πρόστιμα αυστηρά για τους ξενοδόχους. Στην ουσία αυτό ζητάμε εμείς, και ένα άλλο πράγμα το οποίο ζητάμε, το οποίο νομίζω το αξίζουμε σαν εργαζόμενοι, είναι ο σεβασμός. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν καν ενημέρωση. Όχι μόνο το πότε θα πάνε στη δουλειά, αλλά και αν θα εφαρμοστεί εκεί αυτή που αναγκεί. Δηλαδή εμείς ζητάμε να σεβαστούν τους εργαζόμενους που τόσα χρόνια έχουν βάλει πλάτη και νομίζω ότι έχουν προωθήσει το κομμάτι που λέγεται τουρισμός στο εξωτερικό και έχουν φέρει πάρα πολύ κόσμο και έχει φτάσει ο τουρισμός στα επίπεδα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, με αυτές τις εγκυκλίους που έχουν βγάλει το Υπουργείο, υπάρχουν ασάφειες, δεν διαφωνεί κανένας, αλλά πρέπει πρώτα να σκεφτούμε το ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι για τους εργαζόμενους είναι σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή να μην έχει μία στοιχειώδη ενημέρωση. Όχι μόνο το αν θα πάει στη δουλειά, γιατί πολλοί ξέρουν ήδη ότι δεν θα πάνε στη δουλειά. Να εφαρμοστεί τουλάχιστον και τα νόμιμα πράγματα. Πώς ξέρουν πολλοί ότι δεν θα πάνε στη δουλειά, κύριε Μωυσάκη? Ξέρουν πάρα πολύ. Τους έχουν πει δηλαδή, ξενοδόχοι, δεν θα έρθετε, δεν θα ξεκινήσετε? Εγώ θα κάνω. Απολύσεις δεν μπορούν να συμβούν. Όχι, εγώ θα κάνω. Να κάνω. Ναι, εγώ θα πω και κάτι το οποίο είναι πληροφοριακό, αλλά νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα επιβεβαιωθεί κιόλας. Ναι. Ότι το 80% των ξενοδοχείων δεν θα ανοίξουν. Και δεν μην πάμε στο κομμάτι της εστίασης, γιατί εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και υπάρχει και ένα... είναι χαοτική η κατάσταση. Εκεί όχι μόνο οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν αν θα πάνε στη δουλειά τους, δεν θα πάρουν και αυτά που θα πάρουν οι ξενοδοχοπάλληλοι. Κύριε Βοριά, τι θα συμβεί αν το 80% των ξενοδοχείων δεν ανοίξει τελικά, φαύλος κύκλος? Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας. Έτσι, θα πάρουν τα 534 ευρώ, αλλά νομίζω προκύπτουν άλλα ζητήματα. Εντάξει, πολύ πιο σοβαρά. Έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στις αρχές μιας οικονομικής κρίσης και πολύ φοβόμαστε ότι από τον Οκτώβριο, αν δεν πάρθουν σοβαρά μέτρα, θα πάμε σε μια κοινωνική κρίση. Ότι αυτό συνεπάγεται, γιατί όταν μιλάμε για κοινωνική κρίση, καταλαβαίνουμε ότι ούτε καν άνθρωποι θα υπάρξουν που δεν θα μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες σαν οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πολιτική στήριξη της απασχόλησης και όχι πάντα εις βάρος της επιχειρηματικότητας. Εμείς θέλουμε να στηριχτούν και επιχειρήσεις, αλλά να στηριχτεί και η απασχόληση. Δυστυχώς βλέπουμε πολιτικές, και το έχουμε ξαναπεί, στήριξη της ανεργίας περισσότερο παρά της απασχόλησης. Θα μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση, π.χ. στα ξενοδοχεία που θα λειτουργήσουν με το λεγόμενο εκπεριτροπής πρόγραμμα, να μην το λειτουργήσει, και εκεί που ήταν να χρηματοδοτήσει το 60% από το μισό μισθό, να χρηματοδοτούσε το 100% και με την προϋπόθεση να εργαζόταν, έτσι ώστε να μην επιβαρυνόταν ούτε ο ξενοδόχος, αλλά να παρέχαμε και καλύτερες υπηρεσίες στους τουρίστες και τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ειδικότερα με τα πρωτόκολλα υγιεινής, να εφαρμοζόταν σωστότερα. Γιατί μην περιμένει ένας ξενοδόχος ότι φαινόμενα που είδαμε ακόμη και πέρσι να λιγοθυμούν καθαρίστριες, γιατί τους είχαν βάλει 20, 15 και 20 δωμάτια, ότι θα μπορούν να λειτουργήσουν με αυτά τα αυστηρά πρωτόκολλα που υπάρχουν
με τους ίδιους ρυθμούς, θα χρειαστούν οπωσδήποτε περισσότερο προσωπικό ούτως ή άλλως. Άρα θα μπορούσε να γίνει αυτό που σας λέω, αντί να κάθεται ο εργαζόμενος, να μην αποκόπτεται από την εργασία του και να χρηματοδοτείται και να παίρνει κανονικά το σύνολο του μισθού και όχι εκ περιτροπής εργασία. Και μια σειρά άλλων μέτρων που εμείς πιέζουμε το Υπουργείο να τα θέσει. Πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτεί η απασχόληση, να περάσουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε από την τουριστική περίοδο, γιατί προσπαθώντας να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε σε αυτή την τουριστική περίοδο, προστατεύουμε την επόμενη. Έτσι ώστε γρήγορα να περάσουμε αυτόν τον κόβο και να μην δούμε λάθος πολιτικές που τις είχαμε δει στην περίοδο των μνημονίων, γιατί αν εκτοξευτεί η ανεργία, πολύ δυσκολότερα επαναφέρεται στα ποσοστά τα αρχικά. Και αυτό δημιουργεί οικονομική ύφεση γενικότερα. Πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε και όσον αφορά με τα 535 ευρώ, αν πάρουν κάποιοι εργαζόμενοι, όχι ότι ζουν, πώς θα βγάλουν όμως και το χειμώνα. Γιατί δεν μπορεί αυτό να ισχύσει, γιατί τα μέτρα που παρθήκαν ήταν μέχρι τις 31. Πρέπει να συζητήσουμε και την επόμενη μέρα, που αφορά μετά από τις 31 τι θα γίνει. Και αν κάποιοι δεν καλύβουν ούτε συμπληρώνουν αυτά τα αίσημα. Ήδη εδώ πέρα οι μάγειρες το σκαλάνε για μειώσεις μισθών. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το έργο θα παραχθεί. Αν τους καλέσουν να μείνουν τους σωματείες. Κύριε Μωυσάκη, για μείωση μισθών. Βεβαίως. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που ξεκαθαρίζει ότι οι εργασιακές σχέσεις δεν πρέπει να αλλάξουν τουλάχιστον μέχρι 39. Πολύ φοβόμαστε φυσικά αν δεν πάρθουν μέτρα και μετά. Φαντάζομαι αναφέρεστε σε ειδικές συμφωνίες που μπορεί να είχαν γίνει με συγκεκριμένους. Έχουν ειδικές συμφωνίες. Η σεφ στην κουζίνα. Και γι' αυτό τους καλούν. Παρότι το έργο θα είναι ανάλογο, ναι. Αν δεν υπάρχει δεν θα απασχοληθούν. Απλά πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως η πολιτεία, από εκεί και πέρα η πολιτεία θα πρέπει να καταλάβει ότι πραγματικά πρέπει να μας ακούσει, γιατί δίνονται αδικίες και μεταξύ των εργαζομένων στα μέτρα. Δηλαδή ειδικά σε αυτούς που δεν θα εργαστούν με τα 535 ευρώ, δεν γίνεται εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων ή να γίνει σεβασμός στην εποχικότητα. Και για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, θα σας θέσω ένα παράδειγμα. Όταν ένας εργαζόμενος π.χ. στον επισητισμό δουλεύει όλο το χρόνο και έχει μείνει με αναστολή εργασίας, θα πάρει για κάποιους μήνες 536 ευρώ και ευελπιστούμε μετά ότι θα ανοίξει, θα επανέλθει στη δουλειά του. Ένας εποχικός εργαζόμενος, αν τα πάρει τα 536 ευρώ, όταν θα επανέλθει, θα έχουν κλείσει τα ξενοδοχεία. Το εισόδημα λοιπόν το οποίο παίρνει ένας εργαζόμενος, αν παίρνει 600 ευρώ το μήνα και δουλεύει όλο το χρόνο, είναι το ίδιο αν ένας εποχικός παίρνει 1.200 ευρώ το μήνα. Γιατί δουλεύει μόνο δίκιο. 6 μήνες. Έχετε δίκιο σε αυτό και δημιουργεί και ένα τεράστιο αλαλούκι με το κομμάτι του Ταμείου Ανεργίας τώρα που το λέτε. Έτσι, γιατί δεν ξέρω και αυτό κατά πόσο θα πάρει μία παράταση ή θα παραμείνει ακόμα και μετά το πέρας της όποιας τουριστικής σεζόν θα έχουμε από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν τουλάχιστον οι εγγυήσεις ότι θα δοθεί και το επίδομα ανεργίας. Δεν ξέρω αν ανησυχείτε και αν υπάρχει... Κοιτάξτε, όσον αφορά το ξενοδοχειακό κομμάτι, λέει ότι εξασφαλίζεται λόγω των εσήμων που θα μπουν από μία έκτου είτε δουλέψει ο εργαζόμενος είτε όχι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, θα εξασφαλιστεί τουλάχιστον το Ταμείο Ανεργίας για το χειμώνα. Γιατί, όπως ξέρετε, έχει κατέβει το όριο το να μπει στο Ταμείο Ανεργίας από τα 100 έσημα στα 50. Δεν έχει εξασφαλιστεί όμως το Ταμείο Ανεργίας στον επισητισμό. Που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και βλέπω ότι αυτό το έχουμε βάλει στην άκρη. Το έχουμε πετάξει. Δεν είναι έτσι όμως. Διότι ο επισητισμός απασχολεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, το οποίο δεν βλέπω ούτε καν να συζητείται. Δηλαδή το έχουμε ξεχωρίσει εντελώς με το ξενοδοχειακό. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν πάντως και ερωτήματα τηλεθεατών το προηγούμενο διάστημα που έκαναν λόγο το ότι καθυστερεί να πιστωθεί σε όλους τους δικαιούχους η έκτακτη αποζημίωση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνάδελφοί σας, αναφέρομαι και στους δύο, που να υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους ή ακόμα και αν δεν έχουν δει, αν γνωρίζετε πότε θα γίνει η καταβολή τους. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος μήνας, ο Μάιος, μπήκε εκτός πλαισίου, παρότι βγήκε ο κύριος Βρούτσης και μάλιστα είχαν πει ότι την περασμένη Παρασκευή θα κατατεθούν και βγήκε και εγγυήθηκε ότι την ερχόμενη Δευτέρα, τελικά αυτό το ποσοστό που πήρε τα 535 ευρώ, τα οποία αφορούσαν επισητισμό, ξενοδοχό υπάλληλο και ποιο χρονικό περιθώριο, ποιους μήνες? Για το μήνα Μάιο. Μάιο. Άμα θα δείτε, η παράταση του Ταμείου Ανεργίας ήταν 800 ευρώ που αφορούσαν τις 45 μέρες, αφορούσαν μέχρι τέλος Απριλίου.
Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Μαΐου δεν είχε επιδοτηθεί κανένας από αυτούς τους κλάδους που ανάφερα προηγουμένως, γιατί πολύ απλά βάλανε μια ρύθμιση μέσα και προϋπόθεση ότι θα πρέπει να είναι, να εργαζόντουσαν μέχρι τις 21 Μαρτίου. Μα ποιος εργαζόταν 21 Μαρτίου, που τους είχαν απολύσει είτε ήδη πριν τις 20, είτε ήταν άνεργοι λόγω της εποχικότητας. Με αποτέλεσμα, ενώ περιμέναν το προφίλ της επιμήκυνσης περίοδου, νομίζω, δεν αναγράφεται ότι ξεκινάει η τουριστική σεζόν περίπου στα μέσα Μαρτίου. Ακριβώς. Πολύ δύσκολο ακριβώς. Για κάποιους στην Κρήτη ακόμα, νομίζω δεν το έχουμε πετύχει, μακάρι να το πετύχουμε κάποια στιγμή. Ενώ περιμένανε λοιπόν την περασμένη, από την περασμένη Δευτέρα, έχουμε Πέμπτη σήμερα, από την περασμένη Δευτέρα που μας πέρασε, ανθρώποι αυτοί τα 535 ευρώ δεν τα πήραν και ήταν οι περισσότεροι και αγγίζουν το ποσοστό των 80%, γιατί μεγάλες μερίδες αποκλειστήκαν. Ακόμη και εργαζόμενοι που ήταν σε μεσημερινό τουρισμό σε ξενοδοχεία, μείναν και αυτοί απ' έξω, γιατί δεχτήκαν απολύσεις είτε στις 16, είτε στις 18, είτε στις 19, ενώ στις 21 δεν απασχολούνταν και ενώ στηριχτήκαν με τα 800 ευρώ, δεν στηριχτήκαν με τα 835. Και γι' αυτό και λέω και επαναλαμβάνω, πολλές φορές ακούμε εξαγγελίες και τα ακούμε πολύ όμορφα και χούνε στα αυτιά, αλλά μέχρι να το δούμε στην πραγματικότητα, μέχρι να βγει το ΦΕΕ και η οικία, αλλά και η οικία, τα βλέπουμε, τα ψηλά γράμματα έρχονται μετά και βλέπουμε. Αναμένεται να έχουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο επίσημες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Το Σαββάτο το πρωί. Ας ελπίσουμε ότι θα χρειαστούμε κι άλλοι. Για νέες διευκρινήσεις, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες με τις τακτικές που ακολουθεί το Υπουργείο Εργασίας και ο κ. Βρούτσης. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος, να πάρθουν μέτρα. Και να πάρθουν μέτρα ξεκάθαρα όχι μόνο για τους εργαζόμενους και την απασχόληση, αλλά και για την επιχειρηματικότητα. Κύριε Μωυσάκη, ακούσαμε προηγουμένως αυτό που ισχυρίστηκε ο πρόεδρος, είναι το γεγονός ότι αν δεν πληρωθούν τώρα κάποιοι, που δεν θα πληρωθούν άμεσα τουλάχιστον, μιλάμε για μια ομάδα εργαζομένων που θα έχουν να δουν λεφτά 2,5 και 3 μήνες, μπορεί και περισσότερο. Ακούστε, το ξέρετε, να πληροφορήσουμε τον κόσμο, που εμείς τα ξέρουμε βέβαια, αλλά πρέπει να μάθει και ο κόσμος. Ότι οι περισσότεροι εποχιακοί εργαζόμενοι σταματάνε την εργασία τους περίπου σε αρχές Νοέμβρη. Από τότε παίρνουν οι περισσότεροι ένα τρίμηνο επίδομα ανεργίας μέχρι τον Γενάρη. Mm-hmm. Τελειώνει. Πήραμε την παράταση λόγω του κορονοϊού του επιδόματος ανεργίας για 2 μήνες. Που σημαίνει αυτό ότι υπάρχουν όμως και εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει καν ταμείο ανεργίας. Δηλαδή, συζητάμε για ανθρώπους που έχουν να πάρουν 1 ευρώ τώρα και 8 μήνες. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά τα δεν βλέπω να τα σκέφτονται ούτε οι υπουργοί ούτε κανένας. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Έχουμε βάλει ανθρώπους στα υπουργεία τα οποία mm-hmm. δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Και ειδικά στο Υπουργείο Τουρισμού βλέπουμε μια δυσκολία το να καταλάβουμε αυτά που τους λέμε. Δηλαδή, τους λέμε πράγματα που είναι αυτονόητα και έπρεπε. Και έπρεπε με το που το λέμε να το έχουν πιάσει και να το έχουν καταλάβει και το έχουν εφαρμόσει και κολλησιεργούν εδώ και μήνες. Και γι' αυτό βλέπετε και βγαίνουν συνέχεια ΚΙΑ και ΚΙΑ και ΚΙΑ. Και θα βγαίνουν συνέχεια ΚΙΑ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε όλους τους τομείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε κανένας ότι ακόμα και στα ψηλά γράμματα δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί το Υπουργείο Εργασίας. Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά πολλές φορές και που η αλήθεια είναι ότι έχουν σηκώσει στο πόδι όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι ρωτάνε τους λογιστές, ρωτούν τους εργοδότες και τους ξενοδόχους. Και τελικά απαντήσεις δεν παίρνουν, κύριε Βοριά. Νομίζω είναι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό και εξού αυτά που λέγαμε και στην αρχή με βάση τις δηλώσεις όλων των προέδρων των εργατικών κέντρων, ότι δεν ξέρουμε τελικά πού οδεύει όλη αυτή η κατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σημερινή κινητοποίηση των λογιστών, που βέβαια. Πραγματικά έχουν βρεθεί και αυτοί σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους νόμους με τα τεράστια κενά. Φοβούνται να δώσουν μια συμβουλή που μπορεί αύριο μεθαύριο να εκτεθούν απέναντι στον πελάτη τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και γι' αυτό σήμερα κάναν και μια δυναμική κινητοποίηση για να περάσουν και αυτοί το μήνυμά τους ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί μια κοινωνική ομάδα εργαζόμενη να τσακώνονται με τους εργοδότες, είτε είναι ξενοδόχοι, είτε έχουν στο χώρο της εστίασης, είτε mm-hmm. σε άλλους χώρους, να βρίσκονται στη μέση λογιστές να προσπαθούν να ερμηνεύσουν μια νομοθεσία με τεράστια κενά και τεράστια ερωτήματα που βγαίνουν και τελικά να τσακώνονται μαζί τους τριγύρω κοινωνικές ομάδες με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, σαφέστατο και τι επιδιώκεται. Αν θέλετε, εμείς δεν κάνουμε, το έχουμε ξαναπεί,
στήλο συνδικαλισμό. Έχουμε τις προτάσεις μας, τις καταθέσουμε ήδη και με επιστολή. Ήδη ξέρουμε και εμείς με την επαφή μας από το Υπουργείο, είτε αύριο είτε πιθανότατα το Σαββάτο πρωί, να βγει μια νέα αρχή από όλα αυτά που έχουμε θέσει, να τα ξεκαθαρίζει έτσι ώστε να δούμε και εμείς πού βρισκόμαστε. Γιατί πραγματικά υπάρχουν και μέσα μέτρα αντιεργατικά που πρέπει εμείς να τα διεκδικήσουμε να αλλάχτουν. Αλλά εκεί υπάρχουν και κάποια κενά και ασάφειες που δεν μπορούμε ότι και εμείς οι ίδιοι να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα συγκεκριμένα. Κύριε Βοριά, κύριε Μωυσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν κλείσουμε, παρακαλώ, να λάβουμε υπόψη μας ότι ερχόμαστε και από μια δύσκολη χρονιά στον πρωτογενή τομέα. Γιατί το χαρακτηριστικό είτε του ξενοδοχοϋπάλληλου εργαζόμενου είτε του εργαζόμενου στον επισητισμό είναι ότι έχει και ένα ηλιόφυτο, έχει ένα αμπέλι που συμπλήρωνε τα εισοδήματά του τα παιγνικρά, που και αυτό το έχασε φέτος. Και οι αποζημιώσεις που έρχονται φέτος, από ό,τι ακούω, αφορά μόνο τους καθεαυτό αγρότες και όχι αυτούς που έχουν παραγωγή και είναι εργαζόμενοι. Μου δίνεται καλή πάσα να πω ότι θα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής για αυτό ακριβώς το πράγμα και για το κομμάτι των ενισχύσεων αλλά και των αποζημιώσεων, τι θα γίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Υπάρχουν αγκάθια. Υπήρξε και μια σχετική συζήτηση σήμερα στη Βουλή μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού του κ. Βορύδη αλλά και του Βασίλη Γκεγκέρογλου, του βουλευτή Ηρακλείου. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι.